Καλησπέρα σας. Ξεκινάμε την απογευματινή συνεδρία της Πολιτιστικής Επιστημονικής Ημερίδας και είναι μεγάλη τιμή για μας που έχουμε και την απογευματινή συνεδρία τον αγαπητό σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίου και Πετροπόλεως κύριε και κύριε Αθανεαγόρα και τους σεβαστούς πατέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά στη σχολή. Τώρα θα δούμε μια θεατρική παράσταση από το 8ο Γυμνάσιο Αχαρνών του οποίου διευθυντής είναι ο φίλος ο Κώστας Τζαβάρας. Και ανυπομονούμε όλοι να παρακολουθήσουμε την Ελένη του Ευρυπίδη από η Κωνσταμελή ομάδα μαθητών, τους οποίους έχουν προετοιμάσει η Μακρύδου Μαρία και η Μητρόπολη Γεωργία. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε για τη σημερινή παρουσία σας εδώ. Η παράσταση που θα παρακολουθήσετε βασίζεται στην τραγωδία Ελένη του Ευρυπίδη και είναι μια διασκευή του Βασίλη Αναστασιάδη. Ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Γιατί εγώ τι έχω. Καλώς είσαι και εσύ. Άσε με.
Καλά είναι, πέθανε. Αυτοκτόνησε ο Ζυγκάρης, γιατί δώσαν οι αρχαίοι τα άρματα του Αχιλλέα στον Οδυσσέα. Κρίμα το παλικάρι. Για πες μου, είχες πάει και εσύ στην Τρία. Πέρασα, καλώς. Και για πες μου, πόσο μείνατε στην Τρία, πόσο χρόνια πέρασαν. Για περιμένως. Πέντε, συν το τρία, συν δύο, 17 χρόνια πέρασαν. Και για πες μου, ποιος νίκησε στο πόλεμο για την Ελένη. Έλληνες, τρώε, σημειώσατε ένα. Πουλότο της παραμεξητρίας. Και ο Μενέλος, τι έκανε ο Μενέλος. Α, μεγάλη ψάχη. Πού να τον έβλεπες να σέρνει την Ελένη από τα μαλλιά, από την παλιοβρομιά, από τη χέρι να σου μοιάζει. Έτσι έγινε. Είσαι σίγουρος. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Και γύρισα στη Σπάρτη, στο σπιτάκι του. Βα, κάθηκε στη θάλασσα, ποιος ξέρει. Καρδιά μου, καημένη, πώς μας θα σκεφτείς. Για πες μου, ξέρω. Μια Λίδα, τη γνωρίζεις. Την κυρία Λίδα, τη μάνα της Ελένη, πώς. Αυτοκτόνησε, για τροπή της κόρης. Για την κυρία μου ρωτάς. Εσένα, τι σε κόβει. Μάνα σου ήταν. Όχι, παιδί μου, όχι. Ρε, Σινιά, για να έχουμε να λέτε στο κομμωτήριο. Από τους δυο σκούρους που έκανα νέο... Σκοτώθηκαν κι αυτοί, για να σκοτώσουν τους αδερφείς τους. Καταρρεύσου, πες πες το μακριάς. Και αυτό για το κομμωτήριο φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Μα πάνε όλα. Τι ζητάς τώρα από μένα. Τρελίνα. Να μου δείξεις τον δρόμο για την Κύπρο. Ο φίλος με θυσμό με πρόσταξε μια καινούργια πόλη εκεί να χτίσω. Και να την ονομάσω Σαλαμίνα, το πατρικό μου νησί έτσι τιμώντας. Και στον δρόμο ο καιρότα, αλλά δίνε του. Ο γορίλας σκοτώνει. Ο γορίλας. Ποιος γορίλας. Ο βασιλιάς δε μισεί τους Έλληνες. Ω, γιατί δες το λέω έτσι για να σκάσεις. Που θα με σκότωνες βλάμεν. Γυναίκα, μίλησε σωστά. Μακάρι τη χάρη σου ιδέα να ξεπληρώσω. Με την Ελένη είσαι όμοια στον κόσμο. Μας ψυχή δεν της μοιάζει καθόλου. Τι θυμήθηκα πάλι. Να πάει καλά χαμούν, ποτέ στον Ευρώτα να μην φτάσει. Μα εσύ πάθα καλά να φτιάξει μόνος. Τα λέμε τώρα. Πάει, ξέρω. Ξεκάθαρο, ο Μενέλαος είναι ο βασιλιάς Σπάρτη. Να με δέλα αυτό. Είναι εκτό. Όχι φορά, θα το σκοτώσει ο βασιλιάς.
Αχ, Ελένη, Ελένη. Τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα. Εγώ, Κοτζάν Βασιλιάς, που οδήγησα τους Έλληνες στην Τρία. Τώρα, θα παγώσει και η Ζητιάνος. Μα κάπου εδώ γύρω, πρέπει να καθίσει κάποιος άνθρωπος, Βασιλιάς. Ει, τα κάνεις εδώ! Φύγε, πρόξω! Τι σου έπιασε, μωρή και παράς! Δεν την είδες στην αμπέλα! Δεν το πέσω! Να, αυτή εκεί σου, απαγορεύω τα ζώχη Έλληνες! Α, φιλοξενία, τσακίζει κόκαλα! Ο Βασιλιάς να δεις τι τσακίζει! Τι τσακίζει, μωρή! Έλληνες! Έλληνες! Τι του κάνανε για εμένα! Φοβάται ο Βασιλιάς μας, μην του πάρουν τη γυναίκα την Ελένη, την κόρη του Δία και της Λίδας! Οπα! Τι απαρέ, εδώ δεν χορεύουμε, συζητάμε! Την Ελένη! Έχει παρατήσει τον άντρα της, ήταν να πάει με το πάρι, αλλά και την Ελένη συνοξύθιμη! Ε, πλήγα για τους Έλληνες! Έλληνας είσαι! Ναι, υπάρχει πρόβλημα! Και κάλεσε τελείτη! Φύγε από εδώ, την έχεις βάψει! Φεύγω κι εγώ, μην βρω κανένα μπελά μου ξανά που έμπλεξα! Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει την κλή Ελένη, μία εδώ και μία στο καράβι. Και Δία Σπλό, και Σπάρτη, και Λίδα. Δε πα, όλα καλά. Ω, εδώ την πήγα σκεφτεί. Έχει κόψει λόρτα. Ω, αυτό βήματα, θα σκεφτώ. Αυτό έτσι είναι πολύ χαρούμενη. Η Θεονόη το έπαιξε κάθαρα. Μύριζε τα μυρισιά και ποδαρίλα. Η ποδαρίλα είναι του Μενέλα. 46 μέρε σαντάρι. Άρχε ο καλός μου. Ρε κορίτσια, κάτι του νιέτη εκεί πέρα μου φαίνεται. Κάποιοι τσιράκοι του τελείμενοι θα είναι. Ρε κοπελιά, δεν είναι τσιράκι αμυνός. Πιστολία της στην Ελλάδα, τη φοράμε στον πόλεμο. Είναι λίγο τα χάλια όπως μπορεί να δεις, αλλά είμαι και ναυαγός. Ποια άσχολη. Έλληνας είσαι. Γεια, περίμενε μισό. Αυτή την ποδαρίλα από κάπου τη θυμάμαι. Βρε! Μενέλα, ε! Εσύ είσαι! Δεν το πιστεύω! Πόσο καιρό έχεις να πεις τα πόδια σου, ρε αχαήρευτε! Και με ποιο δικαίωμα να δες εσύ, κυρά μου? Με το δικαίωμα της γυναίκας σου! Ω, Παγιάμιζο, δεν είσαι εσύ η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου, εγώ δεν έχω στο καράβι. Εντάξει, δεν θέλω και δεύτερη. Τι γυναίκα σου! Και από πού τη φέρνει? Από την Τρία, την πήρα από τα χίλια ζώρια, από το πάρι. Από το πάρι, ε! Από το πάρι. Πού να πάρει. Βγάζατε τα μάτια σας με την ίδια και μου το έδωσε τις κατάμουτρα. Σε διάλογο. Πού είσαι? Κακά μάτια θα σου φέρω. Έφυγε η γυναίκα σου το καράβι. Εκεί που καθόταν είπε πως δεν αντέχει άλλο πια. Τους βαρέθηκα. Thank you.
Γνωριζόμαστε. Στέιχαστε, για άλλα θυματική. Γάλα. Ήμουν ποτέ φυσόψαρο. Μη σου πω και τσιμπούρα. Έχεις γίνει σούσουλος θεούς. Θα σε καλέσω σύσκεψη, το διάστα που πασείς. Εν τω μεταξύ εγώ, πάω στο Θεοκλήμενο, να το πω πως έχω έρθει. Τι, όχι! Μην το πεις στον αδελφό σου το Θεοκλήμενο. Θυμάσαι τότε, μικρή παιδούλα που ήμουνα, ως μεγαλοδέχτηκε ο πατέρας σου. Είχε καλές προθέσεις. Άκου, αν δεν μου δώσει τη γυναίκα μου, θα τέλειωσε να το βάλω τον πατέρα σου. Θα καλέσω μόνο και το Θεοκλήμενο. Για να έρθει, θα σ' αγνώ μαζί με την Ελένη εδώ στον τάπο του πατέρα. Όχι, όχι! Αυτό είναι η Ρωσιλία. Εντάξει. Είμαι ξεμπής και θέλω έτσι να μείνω. Έχω μες στην καρδιά μου τη δικαιοσύνη. Εγώ δεν θα βγάλω τσιμουδιά. Άλλωστε, κύριε, συμφωνεί. Άδικο να μη σου δώσει τη γυναίκα σου πίσω. Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Στην άδεια πράξη του αδελφού μου, εγώ δεν γίνομαι βοηθό σου. Κοιτάξτε να βρείτε κάποια λύση τώρα οι δυο σου. Έτσι κι αλλιώ, ο άδικο ποτέ χαρά δεν βλέπει. Μονάχα με τον δίκαιο η σωτήρια. Θα κάνει το πεθαμένο. Κι εγώ, Βαγγέλο, και θα σφαντάζω. Κι εγώ. Εσύ δεν θα σε εσύ. Θα κάνει το ζητιάνο. Που είναι το χαμό του Μενέλα. Θα του πει πω για να σε φτάσει, θέλει ένα καράβι. Και έτοιμο, πρέπει να έρθω κι εγώ μαζί σου. Και έτσι θα την κοπανίσω. Καλά τα λέτε, Βαγγέλο. Έξυπνο δεν γίνεται κάτι. Το όνομα τάξη, δεν μας το.
Μαρινέλα, ή Σινέλ Λένις, ή τραβάς που πήγες, ή Μαρινίς, ή τι άλλο. Αλλά εσύ μπορείς να μου λες και το like. Καλά, βρε like, πόσο ονόματα έχει. Πολλά. Εμένα να με συγχωρείτε. Φεύγω και τα γυρίσω γρήγορα. Όχι. Να πάτε, να πάτε. Κι εγώ εδώ θα ετοιμάσω τον άνθρωπο. Καριδάκης.
και ο κύριος γραμματέας, ο κύριος Λάπης Καλογεράκης και πρόεδρος του Συλλόγου Ανέμπη και Δεμόνα του Λυκείου Τραπομακεδόνια. Λοιπόν, το ένα το γυμνάσιο να λάβει θέση. Αγαπημένοι μας μαθητές, συνάδελφοι και εκλεκτοί καλεσμένοι, σας ευχαριστούμε γιατί είσαστε εδώ μαζί μας σήμερα. Θα θέλαμε να σας μιλήσουμε στη λέσχη μας, τη λέσχη ανάγνωσης του 9ου Γυμνασίου Αχαρνών. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από πέρσι και με πολύ κέφι και πείσμα, θα έλεγα, σε δύσκολες εποχές όπως αυτή που διανύουμε τώρα, συνεχίζεται και αυτό το σχολικό έτος. Η ελπίδα η δική μας, αλλά και ο στόχος μας, είναι να ακολουθήσουν και άλλες δημιουργικές χρονιές. Φέτος, τα παιδιά της λέσχης μας αποτέλεσαν δύο ομάδες και επεξεργάστηκαν δύο λογοτεχνικά βιβλία. Τα Καταραμένα Μαθηματικά και Τον Άνθρωπο που Μετρούσε την Άμμο. Από τη μία ψυχαγωγήθηκα, ταξίδεψα με τη φαντασία του σε άλλους κόσμους, από την άλλη αγάπησα τα μαθηματικά, θαύμασα τη γεωμετρία και τη μηχανική, γνώρισα τον Αρχιμήδη και αποφάσισα να γράψω. Έτσι σήμερα θα παρακολουθήσουμε τι γίνεται όταν τα παιδιά διαβάζουν και εξωσχολικά βιβλία, πώς λειτουργεί το μυαλιβάκι τους και τι μπορούν να καταφέρουν τα ίδια. Η φαντασία και η έμπνευση αντράσει λοιπόν. Ευχαριστούμε τον διευθυντή μας, τους συναδέλφους μας και ιδιαίτερα την κυρία Κουσίου για τη βοήθειά της στη διδασκαλία της Φλογέρας. Και πάνω απ' όλους, ευχαριστούμε τα παιδιά της λέσχης μας. Αρχιμήδης, ο Ευφυής Μηχανικός. Αρχιμήδης, ο Ευφυής Μηχανικός. Ήταν ο μεγαλύτερος μαθηματικός του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Αρχιμήδης, μέγας μαθηματικός και μηχανικός. Γεννήθηκε, έζησε και πέθανε στις Σιρακούσες, τη μεγάλη ελληνική αποικία της Σικελίας. Ο πατέρας του ήταν ο αστρονόμος Φιδίας, που είχε δεσμούς φιλίας με το βασιλικό γένος των Σιρακουσών. Το έργο του υπήρξε τεράστιο, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Συνέδεσε το όνομά του με τη γέννηση της μηχανικής στην αρχαία Ελλάδα και με τη λύση περίφημων μαθηματικών προβλημάτων. Οι μηχανές του Αρχιμήδη. Ο Αρχιμήδης επινόησε πολλούς μηχανισμούς που έμειναν ονομαστοί στην ιστορία της παγκόσμιας μηχανικής και τεχνολογίας. Ο Ατέρμονας Χοκλίας. Συσκευή άγγλησης νερού από χαμηλότερα στρώματα. Δύο τάπες, δύο μύδες, ένα χρυκό σωλήνα, ένα σωλήνα σιλικόνη.
μια χειρουργική πλάση. Τοποθετούμε τον αντένα υποχλίας του μιας λεκάνη με νερό. Από χαμηλότερη στάθμη το λιβάζουμε σε πιο μεγάλη στάθμη. Μερικές από τις σπουδαιότερες μηχανές του Αρχιμίδη ήταν οι ανεξοπλιστικές μηχανές, τα κάτωπτρα, τα οποία έκαψε τα ρωμαϊκά πλοία και καταπέλυξε. Το οδόμετρο. Ψαμίδης, άμμο καταμέτρησης, δηλαδή αυτός που μετράει τους στόχους του σάμμου, είναι ένα μικρό έργο στο οποίο προσδιορίζεται το μέγεθος του κόσμου, ώστε στη συνέχεια να υπολογιστεί το πλήθος των κόκκων άμμου που μπορεί να το γεμίσουν. Αρχιμίδης, ο διεθνής μηχανικός, παρουσίασε του στο βιβλίο «Ο άνθρωπος που μετρούσε την άμμο» της Vivian Branson. Παρουσιάζεται η απαράμιλη αγάπη και η ιδιαιτερότητά του Αρχιμίδη για την οικογένειά του. Ο Αρχιμίδης ήταν πολύ δεμένος με τον πατέρα του. Όταν κατέβηκε από τη Δίασα, ένιωσε ότι έχασε ένα κομμάτι του αυτού του. Η Βιβλία ήταν ο πρώτος άνθρωπος μετά τον πατέρα του που καταλάβαινε την Αρχιμίδη. Την ενθουσίαση η αγάπη του για τη μουσική, επεριόριστη διαπεριόριστη γνώση του για τα μαθηματικά, τη μηχανική και προοπτική του με την οποία έβλεπε τα πάντα. Την ερωτεύτηκε κάτι που ήταν αδιανόητο, που η ίδια ήταν η αδελφή του βασιλιά Γέρονα. Η σχέση του Αρχιμίδη με τον δούλο του Μάρκο διέφερε από τη συνηθισμένη σχέση κυρίου δούλου. Ο Αρχιμίδης εμπιστευόταν τον Μάρκο και υπολόγιζε την κρίση του. Ο Μάρκος λέει για τον Αρχιμίδη. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν θα ήταν καλό για κανένα να πεθάνει ένας τέτοιος άνθρωπος. Αυτό θα σήμαινε ότι ένα σωρό πράγματα που θα μπορούσε να κάνει το ανθρώπινο είδος, ξαφνικά δεν μπορεί να τα κάνει πια. Η αγάπη του για τη μουσική. Ο Αρχιμίδης μεγάλωσε σε μια μουσική οικογένεια, η οποία του καλλιέργησε την αγάπη του για τη μουσική. Thank you.
η αγάπη για τη γεωμετρία. Υποστήριζε ότι η γεωμετρία είναι ένα θεόπνευστο και όμορφο πράγμα. Δώσ' μη πίστο και τα γά κινήσου. Δώσε μου γέννη σταθώ και τη γη θα κινήσου. Τα μαθηματικά είναι μια σιρήνα. Τη στιγμή που θα μου τραγουδήσει, θα γνωρίσω τους πάντες και τα πάντα. Που έκανε η πρώτη ομάδα με το βιβλίο «Άνθρωπος που μετρούσε την άμμο» και θα συνεχίσουμε με τα καταραμένα μαθηματικά. Μισεί τα μαθηματικά και θεωρεί ότι δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Ο μαθηματικός Τσάρλι θα τη συντροφεύσει σε ένα ταξίδι όπου θα ανακαλύψει το λόγο ύπαρξης και την ομορφιά των μαθηματικών. Κάρλ Φραμπέτη είναι μαθηματικός και με τα κείμενά του προσπαθεί να φέρει τα παιδιά κοντά στην επιστήμη. Ακολούθησε την Αλίκη στο ταξίδι της. Τι μάθαμε, με τι ασχοληθήκαμε. Αριθματικά συστήματα στην αρχαιότητα. Το δεκαδικό σύστημα θέσης. Μαύρες τρύπες στο διάστημα. Ο κόσμος των πρώτων αριθμών. Thank you.
Το κόκκινο, το ερατοσθένη. Θετική και αρνητική αριθμή. Ακριβολογία και μαθηματικά. Ιδιότητες πράξεων. Γεωμετρική πρόοδος. Ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Αριθμητική πρόοδος. Ισοδύναμα κλάσματα. Μονάδες μέτρησης. Σχηματισμός και επίλυση εξίσωσης. Τα μαγικά τετράγωνα. Μέθοδος της εισάτοπων απαγωγής. Πλατωνικά στερεά. Ιδιότητες δυνάμεων. Στα μαθηματικά δεν χρειάζεται μνήμη, αλλά εξυπνάδα. Ακολουθία Φιμπονάτσι. Με αφορμή τα καταραμένα μαθηματικά, δημιουργήσαμε ένα βιβλίο με ιστορίες για αριθμούς και σχήματα και ένα θεατρικό έργο. Εδώ ολοκληρώθηκε και ως ένα βαθμό η δουλειά της δεύτερης ομάδας, γιατί τώρα θα δούμε ένα μικρό θεατρικό που έγραψαν, σκηνοθέτησαν και θα παρουσιάσουν τα παιδιά σε σχέση με τα καταραμένα μαθηματικά. Ποιος είναι αυτό? Δεν ξέρω, νομίζω είναι μαθηματικός. Σου έβγαινε ένα μαθηματικά και αυτό το εδάσκω. Α, όχι. Η Αλίκη μου είπε πως ο Τσάκης
Τι θα κάνουμε τώρα, μόνο αν είσαι μαθηματικός ή βασίλισσα, δεν θα είσαι μαθηματικός. Είναι και εσύ πρόεδρος, βασίλισσα. Τι σας είναι, βασίλισσα, μας καταβάζουμε σε κάθε πέντε δουλειά. Δεν τα θέλαμε διάφορα γράμματα και μια πέντε δεν θέλαμε κάθε γράμμα και εσάς τα οποία τα έχουμε καθιστώ. Γράμμα, αυτή η τρεταφιά έχει δύο κόκκινα, δύο μπλες και δύο πίτρες μετά. Στο 7 όμως τι θα κάνουμε, έτσι θα συμβολίζει πως το 7 είναι πρώτος αριθμός. Κάθε πρώτος αριθμός διαιρείται με τη μονάδα και τον εαυτό. Με το αριστερό χέρι του κάθε χορευτή να κινείται πάνω από το δεξί ώμο και να πιάνεται με το δεξί χέρι του πίσω χορευτή. Μαγκαλιά στο να κάνουμε, μαγκαλιά στο να κάνουμε.
ενώ τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται μόνο από γυναίκες. Η μελωδία του χορού είναι γνωστή από το Λιράκι Κώστα Μουντάκη με το τραγούδι «Κάνε με κυρά γαμπρό». Όταν διαπιστωθεί ότι έχει πέσει ο τόνος της εκτιμίας.
Πράγματι, ο χορός δημιουργήθηκε έτσι, καθώς οι χορευτές υποχρεωμένοι να κινούνται προς μια κατεύθυνση, μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος αλλαγής του μετόπου. Είναι δυνατόν να παίζουν πάνω σε ένα έπιπλο ή μια ομάδα θεατών ή ακόμα και να βγουν έξω από την αίθουσα στην αυλή του σπιτιού ή των μπρών. Thank you.
Ο χορός είναι κυκλικός, γρήγορος, πεταχτός και πολύ αγαπητός στους μαθητές του σχολείου μας, γι' αυτό και το χορεύουμε σήμερα, παρόλο που δεν είναι ο χορός του νησιού της Κρήτης. Είναι συνδυασμός του Αγιοπελαγίτη, του Χασάπη και του Παλιού Συρτού. Thank you.
Κύπρου Παθιάνη Σούστα. Είναι ο παλαιότερος χορός της Κρήτης και κατέχει τα πρώτα στην κρητική χορογραφία. Χορεύεται κυρίως στην κεντρική και ανατολική Κρήτη που άνθιζε ο μινωικός πολιτισμός και με μερικές διαφορές χορεύεται στα γειτονικά νησιά Κάσου και Κάπαμ. Thank you.
Thank you.
Μη λέω πολλά, μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά. Κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πετώ, να πετώ, να πιάνω αστέρια στο βυθό. Στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, η παγωνιά, να κάνω κύκλους σαν ολόγιο μου φεγγάρι στη σκηνή σου. Μ' αρέσει να μιλάω πολλά, μιλάω πολλά, μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πετώ, να πετώ, να πιάνω αστέρια στο βυθό. Στο βυθό, βυθό της μουσικής. Bye.
Ελπίζω να σας αρέσει.
Αυτής εδώ της εκδήλωσης, τα κομμωτήρια Σωτηρίου, την εταιρεία DCS, τη Ρώμα Πίζα, το Αχαρναϊκόν, Ρώμα Πίτσα, καλώ πάντων, την έκανα πίσω της Βενετίας, της Ιταλίας, το Αχαρναϊκόν του Ζαχαροπλαστείου και τέλος τον βιωματικό πάρκο Παραντάης, τον κύριο Μιχαλόπουλο και ακόμα τον κύριο Αμβρουσιάδη. Δεν νομίζω ότι ξέχασα κάτι, κύριε Πλωτόδη.
αξία τη μερίδα. Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητά παιδιά, κυρίες και κύριοι, δεν θα σας κουράσω γιατί αναλυτικώς τα συμπεράσματα θα καταγραφούν στα πρακτικά της ημερίδας που οι χορηγοί μας έχουν εξασφαλίσει. Ωστόσο όμως, θα ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές και θα μου επιτρέψετε έτσι να μιλήσω με το χαρτί, διότι δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Σήμερα γεννήθηκε ένας θεσμός στο Δήμο Αχανών. Το δέντρο φυτεύτηκε. Σε εμάς εναπόκειται να το φροντίσουμε να μεγαλώσει. 6 γυμνάσια του Δήμου Αχανών, παρουσία της Υπουργού, του Δημάρχου, του Σεβασμιωτάτου, των Αντιδημάρχων και όλων των αρχών της πόλεως και όχι μόνο, αλλά και του Διευθυντού της Διεύθυνσης. Παρουσιάσαμε τις δουλειές μας. Και ξεκινώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διευθυντές των 5 γυμνασίων και ένα το δικό μας 6 που είχαμε μια άριστη συνεργασία. Λοιπόν, ευχαριστήρια στην διευθύντρια των Γυμνασίου Θρακομακεδόνων και αντιπρόεδρο Παρακαλώ του Πνευματικού Κέντρου και εκεί μας. Τον Νίκο Μονιά, τον διευθυντή του 11ου Γυμνασίου. Τον Σταύρο Πολυκράτη. Τον διευθυντή του 5ου Γυμνασίου. Τον κύριο Αναστάσιο Κουμπί, τον διευθυντή του 12ου Γυμνασίου. Και τον κύριο Φώτη Τζαμάρα, τον διευθυντή. Καθώς επίσης και σε όλους τους καθηγητές, συντελεστές των γυμνασίων. Κρατώ λοιπόν από το 5ο την μεθοδικότητά του. Από το 5ο Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων την ευαισθησία του. Από το 12ο Γυμνάσιο την αποτελεσματικότητά του, από το 11ο γυμνάσιο την αναζήτηση και την οδύσσια και από το 9ο, αν δεν βενέσεις το σπίτι σου, την καλλιτεχνική του φλέβα. Το μοιραζόμαστε με το 5ο γυμνάσιο, με το 8ο, έτσι με τον κύριο Δαβάλη. Σήμερα εγώ τουλάχιστον ένιωσα περήφανος, αλλά και ζήλεψα για αυτά τα οποία είδα. Για τα παιδιά μας θέλω να πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι έχουμε παιδιά μόνο για να τα καμαρώνουμε. Ένα θερμό συνεργάτη. Όλα τα προγράμματα ήταν εξαιρετικά, η Ελένη εξαιρετική. Δύσκολο έργο, αλλά αποδόθηκε με μεγάλη μαεστρία. Και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους καθηγητές του σχολείου, διότι χωρίς την αμέσως συμπαράστασή τους δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που είδατε. Και ξεκινώ από τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον Γιώργο Γιαννούλη. Αποστολοπούλου Εκατερίνη. Τυφλό Ρουβίκη και τη Διασή Μάρμα. Όπου έκαναν χρέη γραμματείας με πολλή υπευθυνότητα. Επίσης,
στον ήχο, στο φως και στα ηλεκτρονικά, στενοί και πολύτιμοι συνεργάτες, Δρακονάκη Σέβη. Πανόπουλος Πάνος. Βούτυλος Αντώνιος. Τους υπεύθυνους της υποδοχής, την κυρία Χαρίτου Καρά. Την Εξαρχοπούλου Στέλλα. Και τον Πολυτάκο τον Ευάγγελο. Επίσης, τις καθηγήτριες και καλλιτέχνηδες. Γιαννοπούλου Ευαγγελία Γρήγορα. Πασκάκια Κάτι είστε προσκεκλημένοι, έχουμε μια θεατρική παράσταση «Πολλοί λαλούν κι όλοι χορεύουν», έτσι, και τη γρήμα την Αναταλία. Τους υπεύθυνους εξωτερικών χώρων, τον Φλόρο τον Λουκά, τον Μητροπιτόφυλλο, τον κύριο Λαζαρίδη. Τον κύριο Λογοδότη. Τις εξαιρετικές κυρία Σιαδήμα Μαρία και Τσίτσα Πολυστέχνη. τον κύριο Καλύβα και την καλλιτεχνική μας επιτροπή. την οικονόμου τη Μαρία. κυρία Χρυσίου Ρόδη. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Αλεξάνδρα Τιμπερή, τη Λοβάκη του σχολείου, την κυρία Μαρία και τον κύριο Κώστα. Θέλω να μην ξέχασα κανένα. Και του χρόνου να είμαστε καλά σε κάποιο άλλο σχολείο, πάλι όλοι μαζί. Καλό την Μαρία την Καπέλα, την υποδιευθύντρια του Ενδεκάτου, για... ναι, βέβαια, για την έκπληξη της βραδιάς πριν τελειώσουμε. Ο κύριος Μονιάς έχει τον λόγο. Θα ήθελα κι εγώ, αγαπητέ κύριε Πλατυπώδη, να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς προσωπικά για αυτήν την τόσο πρωτότυπη ιδέα που είχατε για αυτή την ημερίδα σήμερα για την συνύπαρξή μας στον χώρο αυτό, αλλά και να ευχαριστήσω θερμά όλο το Σύλλογο των Καθηγητών του Σχολείου, όλους τους μαθητές που συμμετείχαν και που μας φιλοξένησαν τόσο ζεστά από την πόρτα μέχρι την είσοδο, μέχρι το χώρο αυτό. Τη φύλακα του σχολείου που ήταν πάντα εδώ, ακόμα και το κοινικείο. Θεωρούμε, πιστεύω και εκφράζω με τους υπόλοιπους συναδέλφους, ότι τόσο ζεστή φιλοξενία είναι, δεν μπορεί να επιτευχθεί αν όλοι αυτοί δεν βάλουν το χέρι. Με τη σειρά μας σας ευχαριστούμε πολύ για τη θερμή φιλοξενία και τη ζεστή αγκαλιά του ένα του. Την έχουμε εμπειρία από το 2007 από τη ζεστή αγκαλιά του ένα του και με χαρά επανερχόμαστε εδώ. Ο κύριος Πλατυπώδης θα ήθελε να τιμήσουμε και οι όλοι και το Προεδρείο της εκδήλωσης μάλλον. Θα ήθελαν όλοι μαζί να τιμήσουμε την Γαλλίδα τη βοηθό μου. Ελέν. Με την ελπίδα ότι όλοι μαζί, ξεκινώντας αυτή την οδύσσια, θα φτάσουμε στην Ιθάκη μας. Με καλέσω και τον πρόεδρο να έρθει εδώ μαζί μας. Gracias.
συμβολή σας και την προσφορά σας στο Δήμο Αχαρνών και στα σχολεία μας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μιλάω πολλά ελληνικά τώρα, θα μιλάω γαλλικά. Merci beaucoup, c'est une surprise. Je fais partie du collège, du 11e collège, mais... Νομίζω ότι την έκπληξη και το ευχαριστώ το καταλάβαμε όλοι. Λέει ότι είναι μέρος του 11ου Γυμνασίου Αχαρνών. Mais c'est gentil de voir que tout le monde ici est très accueillant, même en dehors de mon collège. Et c'est génial, vous êtes super, tous. Και χαίρετε που όλοι ήταν τόσο καταδεκτικοί και με τόση θέρμη μας υποδεχθήκατε, ακόμη και εκτός από το σχολείο μας, για την υπόλοιπη διοργάνωση. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά για ό,τι θα επακολουθήσει, δεν το ξέχασα, για ό,τι θα επακολουθήσει την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κυριών, την κυρία Δαρκαδούλα, και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι, που είναι κοντά στο σχολείο. Σας ευχαριστώ και του χρόνου. Καλησπέρα, αγαπημένοι. Ως εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων του Δήμου μας, θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Πάνω απ' όλα να πω στα παιδιά ότι πραγματικά μας κάνετε περήφανο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Thank you.
Ευχαριστούμε και τον διευθυντή της Ακαρναϊκής που είναι εδώ, τον κύριο Νιώρα. Περάστε, παιδιά, για ένα γλυκό και μια πορτοκαλάδα. Πάμε!